είπα και σε είπα και στον κύριο Πολυζή ότι εγώ 8 και τώρα τον πρέπει να φύγω. Ελπίζω να μην είναι παράδειγμα. Όχι, εντάξει. Τις δύο θέσεις στη μέση κενές. Ναι. Εκλεκτή προσκεκλημένη, σεβασμιότατη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω απόψε και σας ευχαριστώ για την τιμή της παρουσίας σας στην δημόσια συνεδρία στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση των νέων αρχών της Ακαδημίας. Εγκατάσταση του νέου Προέδρου, του Ακαδημαϊκού κυρίου Σταμάτη Κρυμιζή και του νέου Αντιπροέδρου, του Ακαδημαϊκού κυρίου Μιχάλη Τιβέριου. Το κύριο αντικείμενο της σημερινής συνεδρίας είναι η προεδρική ομιλία. Ήθιστε να εκφωνεί ο Πρόεδρος μία ομιλία, θα την ακούσουμε, που έχει θέμα «Εποχή του διαστήματος». Εξερεύνηση, περιβάλλον, οικονομία και επιβίωση του διαστημόπλοιου γη. Ήθιστε όμως, πριν από το κύριο αυτό μέρος της σημερινής συνεδρίας, ο απερχόμενος Πρόεδρος να παρουσιάζει συνοπτικά το έργο των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας. Κατά ανάγκη συνοπτικά, διότι είναι πολλά τα κέντρα και όπως είπαμε το κύριο αντικείμενο είναι η ομιλία του Προέδρου, γι' αυτό ακριβώς θα γίνει συνοπτική παρουσίαση, αλλά επειδή είναι πολύ πλούσιο το έργο των ερευνητικών μας κέντρων, θα γίνουν τις προσεχείς εβδομάδες, ίσως αρχές Φεβρουαρίου, δύο εκδηλώσεις δημόσιες ενώπιον του κοινού, ενώπιον της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, ενώπιον εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου θα παρουσιαστεί το σπουδαίο έργο των ερευνητικών κέντρων. Διότι η Ακαδημία πράγματι παράγει πλούσιο ερευνητικό έργο. Έρχομαι τώρα στην παρουσίαση των πεπραγμένων των ερευνητικών κέντρων, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ερευνητικό κέντρο, που δεν είναι άλλο από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το Ίδρυμα αυτό δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο της Ακαδημίας, έχει δική του νομική προσωπικότητα, αλλά εποπτεύεται από την Ακαδημία, η οποία εκλέγει και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν το Ίδρυμα συνέχισε και κατά το 2023 την ανωδική του πορεία σε όλους τους τομείς της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. Δημοσιεύτηκαν 264 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα περιοδικά υψηλού δίκτυα πύχησης, οι οποίες προστέθηκαν στις πάνω από 3.000 ήδη δημοσιευμένες εργασίες τα προηγούμενα έτη. Από τις εργασίες αυτές του 2023 προέκυψαν σημαντικά ευρήματα σχετικά με την κατανόηση ρύθμισης της ανοσολογικής απάντησης σε μολύνσεις ιών, όπως του SARS-CoV-2, την αιτιολογία εμφάνισης αλλεργικών, φλεγμονωδών και αυτοάνωσων ασθενειών, την καρκινογένεση και ανθεκτικότητα σε θεραπείες, την παθογένεση νευροεκφυλιστικών, καρδιαγιακών και μεταβολικών νοσημάτων, τη βιολογία των βλαστοκυττάρων και των εφαρμογών τους σε κυταρικές θεραπείες κλπ. Το Ίδρυμα πρωτοπορεί στην έρευνα στον τομέα της ιατρικής ακριβίας με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, την ανάπτυξη νέων βιοδικτών για τη διάγνωση και την επιλογή της θεραπείας και με την ανάπτυξη αξιόπιστων υπολογιστικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Στο Ίδρυμα λειτουργεί
κέντρο, ελληνικό κέντρο γονιδιωματικής, το οποίο συνέχισε την παροχή προηγμένων υπηρεσιών γονιδιωματικής ανάλυσης, της κληρονομικής προδιάθεσης καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού ευφνίδιου θανάτου. Το Ίδρυμα έχει δρομολογήσει την κατασκευή και εξοπλισμό δύο νέων σημαντικών ερευνητικών υποδομών που συγχρηματοδοτούνται με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται το πρώτο στην Ελλάδα εργαστήριο βιοασφάλειας επίπεδου 3C, BSL 3C, για τη διάγνωση, μελέτη και διαχείριση εξαιρετικά παθογόνων οργανισμών προς όφελος της δημόσιας υγείας. Επίσης, υλοποιείται η δημιουργία εργαστηρίου ραδιογονιδιωματικής, στο οποίο θα εφαρμόζονται σύγχρονες υπολογιστικές και γονιδιωματικές προσεγγίσεις για τη λειτουργική ενσωμάτωση γενετικών και απεικονιστικών δεδομένων με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύματος. Στο ΙΒΕΑ εκπαιδεύονται 75 υποψήφοι φοιτητές για την απόκτηση πτυχίου Μάστερ, 52 υποψήφοι για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών και 57 μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από ερευνητικά προγράμματα, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Και έρχομαι τώρα στα επιμέρους κέντρα, με συντομότητα βέβαια αναφορά. Το Ίδρυμα αυτό έχει 500 σχεδόν ερευνητές στο ΙΔΕΑ, γι' αυτό δικαιολογείται η λίγο εκτενέστερη παρουσίαση. Θα τα αναφέρω τα κέντρα με τη σειρά που αναφέρονται και στην επετρίδα μας. Πρώτον, Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων. Το κέντρο αυτό συνέχισε την ερευνητική και εκδοτική δράση του αναφορικά με τις γλωσσικές ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας, η οποία περιλάμβανε πρώτον την ολοκλήρωση του τρίτομου ιστορικού λεξικού των ιδιωμάτων της Καπαδοκίας σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση. Δεύτερον, την ηλεκτρονική έκδοση του 27ου τόμου του λεξικογραφικού δελτίου με 15 εργασίες ερευνητών του κέντρου και προσκεκλημένων διακεκριμένων επιστημόνων. Τρίτον, αποστολές ερευνητών του κέντρου σε διάφορες περιοχές της χώρας για τη συλλογή γλωσσικού υλικού. Και τέταρτον, την ψηφιακή οργάνωση του κέντρου με τη δημιουργία εργαστηρίου ψηφιοποίησης, μαζική ψηφιοποίηση αρχείου δελτίων και αρχείου χειρογράφων κλπ. Παράλληλα, οι ερευνητές του κέντρου έλαβαν μέρος σε μείζωνα ερευνητικά προγράμματα και είχαν 15 νέες ατομικές δημοσιεύσεις. Δεύτερον, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Ερευνητές πραγματοποίησαν 14 αποστολές για επιτόπια λαογραφική έρευνα. Διεξάγονται 5 ερευνητικά προγράμματα. Πρώτον, ψηφιοποίηση πάνω από 130.000 τεκμηρίων και 200 ωρών ηχητικού και κινηματογραφικού υλικού στο πλαίσιο προγράμματος ανάδειξης του πολιτιστικού και επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών. Δεύτερον, καταγραφή της κοινωνικής πολιτισμικής διάστασης, της αμπελουργίας και της ελληνουργίας στο Ηράκλειο Κρήτης με χρήση τεχνολογιών αιχμής. Τρίτον, Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα Dance as Intangible Cultural Heritage. Τέταρτον, μουσιολογική μελέτη για τη δημιουργία του Μουσείου Κιθαιριακής Μετανάστευσης. Και πέμπτον, προφορική ιστορία και καθημερινός πολιτισμός της Ηλιούπολης Αττικής. Επίσης εκδόθηκαν ή βρίσκονται στο τυπογραφείο 5 εκδόσεις, ανάμεσά τους τόμος για τα έθιμα και τη μουσική παράδοση των Σπάτων Αττικής και τόμος για την Σορωνή Ρόδου. Δημοσιεύτηκαν επίσης 40 άρθρα και 2 βιβλία από τους ερευνητές. Τρίτον, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Οι ερευνητές του κέντρου, στο πλαίσιο του συλλογικού προγράμματος Κοινωνική και Πνευματική Κινητικότητα του Νέου Ελληνισμού, Διαδρομές Προσώπων Ιδεών Αγαθών 1204-1821, δημοσίευσαν επιστημονικές μελέτες, έλαβαν μέρος σε συνέδρια, δίδαξαν σε ακαδημαϊκά σεμινάρια, ενώ μετέχουν σε επιτροπές διατριβών υπό εκπώνηση. Επίσης, οι ερευνητές επιμελήθηκαν την έκδοση του περιοδικού Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, το 15ο τόμο του 2023, που εκδίδεται πλέον και ηλεκτρονικά.
ενώ ανέλαβαν την επεξεργασία του αρχείου της αερογραφίας του Διονυσίου Ζακυθινού. Τέλος, πραγματοποίησαν επιστημονικές αποστολές στο Ιάσιο της Ρουμανίας, το Λιβόρνο της Ιταλίας και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ υπό εξέλιξη τελούν επιμέρους προγράμματα. Τέταρτον, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Από το κέντρο αυτό εκδόθηκε στην αυτοτελή επιστημονική σειρά του, που τιτλοφορείται «Συμβολές στην ιστορία του δικαίου», ο τόμος «Μνήμης χάριν Κωνσταντίνο Πιτσάκη». Πρόκειται για το σπουδαίο ιστορικό του δικαίου που τον χάσαμε δυστυχώς πρόωρα. Στην ύλη του περιλαμβάνονται οι επιστημονικές εργασίες 51 ιστορικών του δικαίου, ιστορικών και φιλολόγων, ανάμεσά τους και των ερευνητών του κέντρου. Επιπροσθέτως, το κέντρο σε συνεργασία με τους τομείς της ιστορίας, φιλοσοφίας και κοινωνικής του δικαίου των τριών νομικών σχολών της χώρας και την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου, διοργάνωσε 4 διαθεματικά σεμινάρια ιστορίας δικαίου με ομιλητές ειδικούς επιστήμονες που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο της ιστορίας του δικαίου και συγγενείς επιστημονικούς κλάδους. Επίσης, οι ερευνητές του κέντρου δημοσίευσαν μελέτες και άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, παρουσίασαν τα πορίσματα των ερευνών τους σε διεθνή συνέδρια και σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πέμπτον, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού. Από το κέντρο αυτό πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης στην Ακαδημία Αθηνών. Επανεκδόθηκε το αρχείο Ανδρέα Λόντου με νέα εισαγωγή και σχόλια, χρηματοδότηση της οικογένειας Λόντου. Περατώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα Transnational Monetary and Economic Alternatives in the Interwar Politics, χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ. Συνεχίστηκαν και ορισμένα προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση, όπως ο Ξενοφόν Ζολώτας και η Οικονομική Ανάπτυξη Ελλάδος. Επίσης, σύνταξη ιστορικού λευκώματος της ΔΕΗ, της Δημόσιας Επιχείρησης Συλλεκτισμού και έκδοση αρχείου στρατηγού Μπουρδάρα. Συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα δημιουργίας βάσης δεδομένων γερμανικών αρχείων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτον, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Ολοκληρώθηκε το επιστημονικό σεμινάριο του κέντρου με τίτλο «Κύκλος ομιλιών για την αρχαία ελληνική μυθολογία». Περαιτέρω, δημοσιεύθηκαν οι εκδόσεις «Έτος ήρθε περιπλωμένων εν ιαυτών εκατοστών», είναι ο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή ακαδημαϊκό Νικόλαο Οικονομή, γιατί εν ιαυτών εκατοστών, γιατί συμπλήρωσε τα 100 έτη της ηλικίας του και του επιδόθηκε αυτός ο τιμητικός τόμος. Και ο δεύτερος τόμος είναι Εμιλίου Μαυρουδή περί της Αρχιεπισκοπής Πογωνιανής Απαρχής έως τη διαλυσή της το 1863. Πρόκειται για συμβολή στη μελέτη των εκκλησιαστικών επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, συνεχίζεται ερευνητικό πρόγραμμα «Βιβλιογραφική εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής παραγωγής στην Ελλάδα» για την ανέφυλο Λοζίκ, την οποία έχει αναλάβει το κέντρο και η οποία αποτελεί πλέον το 7ο γραφείο σύνταξης του περιοδικού σε διεθνές επίπεδο. Το κέντρο συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο που έγινε στην Ακαδημία Αθηνών με θέμα «Brightening the Dark Ages, Archaic Greek Culture and its Past». Οι ερευνητές του κέντρου συνέχισαν την εργασία τους στα ερευνητικά προγράμματα που έχουν αναλάβει και δημοσίευσαν πολλές επιστημονικές εργασίες. 7ο. Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφημερισμένων Μαθηματικών. Οι επιστημονικές έρευνες στο κέντρο αυτό διεξήγησαν στο πλαίσιο 14 προγραμμάτων, 6 εκ των οποίων χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, 3 υποστηρίζονται από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ 5 είναι μη χρηματοδοτούμενα. Κατά το 2023, από τα 9 μέλη του ερευνητικού προσωπικού δημοσιεύθηκαν ή είναι υποδημοσίευση 39 εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, καθώς και 11 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και ειδικούς τόμους. Εδόθησαν 33 ομιλίες εκτός του κέντρου, σε συνέδρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι περισσότερες των οποίων ήταν κατόπιν προσκλήσεως. Διοργανώθηκαν 2 σειρές εβδομαδιαίων σεμιναρίων στο κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και συνεχίστηκε η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
8. Κέντρο Ερεύνησης της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Κατά το έτος 2023, οι ερευνητές του κέντρου δημοσίευσαν μία μονογραφία, 7 άρθρα σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικούς τόμους. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση: ο αριθμός των μελετών εξαρτάται και από τον αριθμό των ερευνητών στο κέντρο φιλοσοφίας. Είναι συγκριτικά αρκετά λιγότεροι από ό,τι στο προηγούμενο που είχαμε περισσότερες εργασίες. Έτσι εξηγούνται αυτές οι διαφορές. Οι ερευνητές επίσης μετείχαν σε 12 διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις, οργάνωσαν 3 κύκλους διαλέξεων και workshops στους χώρους του κέντρου με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ερευνητών, διεύθυναν 4 ερευνητικά προγράμματα και προετοίμασαν τον τόμο 52 της επιτελείδας Φιλοσοφία, στο οποίο συμπεριέλαβαν και αφιέρωμα στον Εμπεδοκλή. Το κέντρο συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο χώρο της βιβλιοθήκης Λαμπρίδη, μηνιαίο colloquium στο πλαίσιο του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε ιδρυτικό μέλος του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Logic μαζί με το ίδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον τομέα μαθηματικών του Μεσόβιου Πολυτεχνείου. 9. Κέντρο Ερεύνησης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Κατά το 2023 φτάνει στο τέλος της η δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράμματος του κέντρου για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, νεοδημία, του κέντρου, με ενσωμάτωση προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών κατά την ημιαυτόματη συλλογή και καταγραφή δεδομένων νεολογισμών από μεγάλες συλλογές κειμένων με έμφαση στην ταξινόμηση βάση τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα της αυτόματης ταξινόμησης κειμένων βάσει μοντέλων μηχανικής μάθησης απέβησαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά με υψηλά ποσοστά ορθής πρόβλεψης. Συνεχίστηκε ο έλεγχος υποψήφιων νεολογισμών και η καταγραφή και απόδοση ξενόγλωσσων νεολογισμών. Παράλληλα, συνεχίζεται αδιάλειπτα η ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων δημοσιογραφικού λόγου, καθώς και η συλλογή και επεξεργασία περίπου 500 εκατομμυρίων λέξεων για τη συγκρότηση και εμπλουτισμό του σώματος εποπτείας νεολογισμών. 10. Κέντρο Ερεύνησης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας. Το κέντρο συμμετείχε σε 15 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εργάστηκαν στο κέντρο 19 συνεργαζόμενοι ερευνητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνηση 18 άρθρων σε υψηλή στάθμη σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε 3 κεφάλαια βιβλίων. Πραγματοποίησαν επίσης 51 παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Το κέντρο συνεχίζει τη διεθνή επιστημονική υποστήριξη της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φύσης από την κλιματική κρίση, η οποία έχει συμπεριληφθεί στις εμβληματικές δραστηριότητες του ΟΗΕ και υποστηρίζεται από 100 χώρες, παρουσιάστηκε δε με μεγάλη επιτυχία στη διεθνή διάσκεψη κορυφής του Ντουμπάι. 11. Κέντρο Ερεύνησης Αρχαιότητας. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Δημοσίευσης Αρχαίων Ελληνικών Αγγείων, Corpus Vasorum Antiquorum, που τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών και εποπτεύεται από το κέντρο, εξεδόθη ο τόμος CVA Athens 9 Boeotian Red Figure Raises, Greece 16. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Δημοσίευσης Λειπτών της Ρωμαϊκής Περιόδου, εξεδόθη ο τόμος CSIR 3, Graves Tile from Thessaly. Επιπλέον της επίβλεψης των διεθνών προγραμμάτων, οι ερευνητές του κέντρου ασχολήθηκαν με τη συγγραφή μονογραφιών που αφορούν ανασκαφικό υλικό στη Βιωτία, Βραβρώνα, Ελάτια, Σικιώνα και Πέλα. Συμμετείχαν με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και σε επιτροπές κρίσης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, συνέγραψαν δε και δημοσίευσαν σχετικά άρθρα και ανέλαβαν ποικίλα διοικητικά καθήκοντα. 12. Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας. Το κέντρο, με ανάθεση από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας, σχεδίασε, ολοκλήρωσε και παρουσίασε έρευνα για το σχέδιο δράσης με σκοπό την προώθηση της έμφυλης ισότητας και εξάλληψης των έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων, της σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων μορφών βίας που σχετίζονται με το φύλο. Επίσης,
Έλαβε μέρος σε διεθνή συνέδρια όπως στο Columbia University, στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ακόμη έλαβε μέρος σε πρόγραμμα Horizon με αντικείμενο εργασίας WP6, σχεδιασμός θεωρίας υλικού και δραστηριοτήτων για την οργάνωση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Τέλος, έγιναν δημοσιεύσεις σε αγγλόφωνο συλλογικό τόμο εκδόσεις Brill και στο περιοδικό International Journal of Educational Innovation. 13. Κέντρο ερεύνης της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Κατά το 2023 από τους ερευνητές του κέντρου προωθήθηκαν τα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την επιτόπου καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση βυζαντινών και μεταβυζαντινών τοιχογραφιών και εικόνων, στην αρχαιολογία της ύστερης αρχαιότητας και την προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων, καθώς και την έρευνα των υπαίθριων, κυρίως σύγχρονων γλυπτών και των ιστορικών επιγραφών της Αθήνας. Οι ερευνητές του κέντρου έλαβαν προσκλήσεις για συμμετοχή με 14 ανακοινώσεις ή διαλέξεις σε επιστημονικά ιδρύματα, σεμινάρια και ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ δημοσίευσαν 9 μελέτες σε πιστοποιημένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, διοργανώθηκε στην Ακαδημία Αθηνών διεθνές συνέδριο με θέμα Literary Archaeological and Epigraphic Perspectives on the Early Christianization of Greece. Στο συνέδριο, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt, έγιναν ανακοινώσεις 20 ερευνητών από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τον Καναδά και την Αμερική. Το Μάιο, η έκδοση του κέντρου τακτικών Studies on the Prosopography and Administration of the Byzantine θέματα έλαβε το Διεθνές Βραβείο Βάσο Πένα που απονέμει η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. 14. Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και Εφημερωζόμενων Μαθηματικών. Η έρευνα του κέντρου εστιάζεται στην επίλυση αντίστροφων προβλημάτων στην βιοιατρική, στη μηχανική μάθηση, στο πεδίο της ασυμπτωτικής ανάλυσης, στην ανάλυση ολοκληρώσιμων μερικών διαφορικών εξώσεων και στις εφαρμογές της ενοποιημένης μεθόδου. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, 2023, δημοσιεύθηκαν από τα μέλη του κέντρου 13 άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και 6 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Παράλληλα, οι ερευνητές του κέντρου συμμετέχουν σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και έχουν υποβάλει 5 αιτήσεις χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκούς φορείς, εκ των οποίων 2 είναι για προγράμματα Horizon. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα κέντρα. Τώρα έχουμε και 3 νεότερα κέντρα, 2 μάλλον νεότερα κέντρα που άρχισαν να λειτουργούν το 2023. Επομένως, δεν είναι σωστή η σύγκριση με τα παλιά κέντρα. Το ένα είναι το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, που έχει κύριο αντικείμενο ερευνητικά προγράμματα του επιστημονικού αντικειμένου του και 4 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ύστερα από κρίση. Και το τελευταίο, το Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας, του οποίου υπόπτης είναι ο νέος μας πρόεδρος, ο κ. Κρυμζής, και το οποίο κατά τη διάρκεια του 2023 ξεκίνησε ένα νέο χρηματοδοτούμενο έργο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ανέλαβε τη διοίκηση διαστημικών δεδομένων του κέντρου SHIELD, NASA, και εξελέγει από τον οργανισμό αυτό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ως μέλος του Facility Definition Team για ένα όργανο που αναμένεται να τοποθετηθεί στην αποστολή Gateway. Επιπροσθέτως, συνέχισε τη συνεργασία του με το John Hopkins University Applied Physics Laboratory στην αποστολή των διαστημοπλοίων Voyager με χρηματοδότηση από την NASA. Δημοσίευσε 11 επιστημονικές μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, περισσότερα από 12 white papers και διοργάνωσε πλήθος επιστημονικών ομάδων σε διεθνή συνέδρια. Έχουμε και γραφεία ερευνών. Θα σας πω ενδεικτικά και με πολύ μεγαλύτερη συντομία για 2 γραφεία το έργο του, στο Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών με τη συνδρομή 3 ερευνητών συνέχισε τα προγράμματα Ελλάδα και το Δίκαιο της Θάλασσας, συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για το COVID-19 και καθεστώς ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Και τέλος,
το Γραφείο Πειραματικής Φυσικής, συνέχισε τις εργασίες του στην προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας της ενέργειας στην Ελλάδα, τη σε βάθος μελέτη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, καθώς και τις συνεργασίες του με Ακαδημίες Επιστημών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνοντας συγχρόνως και ημερίδες και εκδίδοντας τα πρακτικά τους. Αυτό είναι το έργο, όπως προσέξατε, εστίασα στο έργο των ερευνητών και όχι στα ονόματα των ερευνητών. Η αναφορά σε ονόματα θα ήταν και λίγο επικίνδυνη άνεση, γιατί θα υπήρχαν παραλήψεις κλπ. Το έργο είναι που έχει σημασία. Σας είπα ότι θα γίνουν δύο συνεδριάσεις, δύο εκδηλώσεις, με εκτενέστερη πλέον παρουσίαση του έργου και με τεκμηρίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, κατερχόμενος από το βήμα αυτό, θα παρακαλέσω τον νέο πρόεδρο να προσέλθει εκεί μπροστά για να τον περιβάλλω με το διάσημο, το μεγάλο διάσημο της Ακαδημίας, το οποίο φέρουν, δικαιούνται να φέρουν μόνο οι εκάστοτε πρόεδροι. Και στη συνέχεια να πάρει τον λόγο από το βήμα αυτό. Και συγχρόνως θα παρακαλέσω τον νέο αντιπρόεδρο να καταλάβει τη θέση του εδώ στο Προεδρείο, κύριε αντιπρόεδρε. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Πρωθυπουργού και Υφυπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Μακρύ, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινουσών, κύριε Μάρκο, εκπρόσωποι του Μακαριωτάτη Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πανοσιολογικότατε Πατήρ Βαρνάβα, αξιότιμη Γενική Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κύριε Τζόρα, αξιότιμη Γενική Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κύριε Καράτζαλε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Δημάρχου Αθηναίων, αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί και ακαδημαϊκές, δεν ξέρω αν είναι η σωστή έκφραση, εκλεχτή προσεκλημένη. Είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη τιμή της Ακαδημίας που ήρθατε σήμερα για να παρακολουθήσετε την ενθρόνηση των νέων αρχών. Ακούσατε ήδη το εκτενές έργο της Ακαδημίας ως αντιπροσωπεύεται από τα κέντρα και γραφεία. Και εγώ επέλεξα σήμερα να σας μιλήσω για την εποχή του διαστήματος. Είναι, και θα χρησιμοποιήσω διαφάνειες, διότι αυτό είναι το ύφιστο που χρησιμοποιούμε στην έρευνα του διαστήματος διαχρονικά από την αρχή της διαστημικής εποχής. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να ελαττώσουμε κάπως αυτά την ένταση των δύο στυλών φωτός εδώ. Ελπίζω να μπορείτε να διακρίνετε
τις διαφάνειες. Και θα μιλήσω για την εξερεύνηση, το περιβάλλον, την οικονομία και επιβίωση του διαστημόπλοιου Γη. Είναι βέβαια ένα μεγάλο θέμα και προφανώς θα το μιλήσω περιληπτικά. Απλώς ήθελα να σας πω ότι η έδρα επιστήμης του διαστήματος στην Ακαδημία περιλαμβάνει θεωρία και εφαρμογές. Και αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να μιλήσουμε περισσότερο για τις εφαρμογές και όχι για τη θεωρία. Και θέλω να σας δείξω εδώ το περίγραμμα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι ο γαλαξίας μας, ο οποίος εδώ είναι το κέντρο και οι βραχίονες και περιέχει περίπου 100 με 400 δισεκατομμύρια ήλιους, ορισμένοι εκ των οποίων είναι πολύ παρόμοιοι με τον δικό μας. Αλλά όταν κοιτάξουμε τον έναστρο ουρανό το βράδυ, τα άστρα που βλέπουμε περιορίζονται μόνο σε αυτό το μικρό κύκλο. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πολύ ελάχιστη όψη του γαλαξία μας. Στην πραγματικότητα, η διάμετρος είναι περίπου 100.000 έτη φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Εάν στοκόμουν εδώ και άναβα ένα κερί, το φως θα έπαιρνε 100.000 χρόνια να φτάσει στην άλλη άκρη του γαλαξία. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Η ταχύτητα του φωτός, όλοι ξέρουμε, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η διαστημική εποχή, κυρίες και κύριοι, άρχισε με αυτή τη σφαίρα, η οποία εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 1957, μάλιστα στις 4 Οκτωβρίου του 1957, ονομίστηκε Σπούτνικ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ήταν μια σφαίρα 58 εκατοστών. Και ακούτε τον ήχο που έκανε, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Περνούσε σε ένα ύψος 940 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης και βέβαια είχε προκαλέσει πανικό ειδικά στις χώρες της Δύσης, διότι οι γερότεροι εξημών θα θυμούνται ότι ήταν η εποχή του λεγόμενου ψυχρού πολέμου. Αυτό λοιπόν άρχισε την εποχή του διαστήματος, το 1957. Και ήταν η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα, ας πούμε, πώς να το πω, ξεκόλλησε από την επιφάνεια της Γης και έφτασε σε ένα τέτοιο ύψος. Τώρα ήθελα να σας δείξω βέβαια και μια άποψη της Ελλάδας μας, μερική άποψη από το Expedition 40 της NASA. Και εμείς βέβαια είμαστε εδώ, αλλά ήθελα να σας πω ότι εδώ είναι η Χίος, αν δεν το ξέρατε. Και ο Βροντάδος, από τον οποίο ο Μιλόν κατάγεται. Αλλά το ηλιακό μας σύστημα, κυρίες και κύριοι, το έχουμε εξερευνήσει βασικά πλήρως όλους τους πλανήτες. Σας δίνω εδώ ένα πορτρέτο του ηλιακού συστήματος. Αυτές είναι πραγματικές φωτογραφίες, εικόνες. Και βλέπετε εδώ τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη μας, τον Άρη, τη ζώνη των αστεροειδών, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, κάπου εκεί παρά έξω ο Πλούτονας. Αυτή η γραμμή δείχνει απλώς τις αποστάσεις. Η Γη μας λέμε ότι είναι σε μια αστρονομική μονάδα, διότι εδώ είναι ο ήλιος. Η απόσταση από τον ήλιο στη Γη είναι περίπου, ακριβώς, 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό λέμε μια μονάδα. Ο Δίας βέβαια είναι 5 φορές πιο μακριά, 750 εκατομμύρια. Ο Κρόνος 10 φορές, ο Ουρανός 20, ο Ποσειδώνας 30, ο Πλούτονας 40. Είναι τεράστιες οι αποστάσεις και όλες αυτές οι περιοχές έχουν επισκεφθεί, έχουν χαρτογραφηθεί από διαστημόπλοια ορισμένες φορές και από διαστημόπλοια τα οποία έχουν προσεδαφιστεί, όπως όλοι θα ξέρετε για το Perseverance στον Άρη το 2020, που είναι ακόμη και εκεί και ερευνά την επιφάνειά του.
Ο Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας εξερευνήθηκαν από το διαστημόπλοιο Voyager, τα οποία βλέπετε σχηματικά εδώ. Θα σας μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Και το τελευταίος πλανήτης, ο νανοπλανήτης, ο Πλούτονας, εξερευνήθηκε μόλις το 2015 από το διαστημόπλοιο Νέοι Ορίζοντες, το λεγόμενο. Αυτό είναι το περίβλημα, ας πούμε, αλλά τώρα ας πάμε στις πιο πρακτικές όψεις του διαστήματος και θα σας δείξω αυτή τη φωτογραφία από το 1967. Το διαστημόπλοιο λεγόταν Mariner 5, είναι η Αφροδίτη και όπως βλέπετε ολόκληρη η ατμόσφαιρά της, η οποία είναι 90 φορές μεγαλύτερη πίεση από την δική μας ατμόσφαιρα, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει την επιφάνεια. Και έτυχε να είχα εγώ ένα πείραμα τότε ως μεταπτυχιακός φοιτητής από το Πανεπιστήμιο της Άιωβα. Και η θερμοκρασία της επιφάνειας που μετρήθηκε, δεν ξέραμε τι είναι στην επιφάνεια, ήταν 462 βαθμοί Κελσίου. 462 βαθμοί Κελσίου. Η ατμόσφαιρα ήταν διοξίδιο του άνθρακος, 96,5%. Διοξίδιο του άνθρακος. Αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι, διότι κυρίες και κύριοι, θα είχατε ακούσει για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου? Είναι σχετικώς μια παλιά ιστορία, αλλά είδαμε για πρώτη φορά πόσο καταστρεπτικό είναι αυτό για έναν πλανήτη. Και συνοψίζω ως εξής, ότι η ακτινοβολία από τον ήλιο περνάει την ατμόσφαιρά μας, φτάνει στην επιφάνεια και μετατρέπεται από μικρού μήκους κύματα σε μεγάλου μήκους κύματα, στην υπέρυθρη ακτινοβολία και προσπαθεί να αντανακλαστεί προς το διάστημα. Αυτό το διάγραμμα δείχνει τη θερμότητα τώρα που αντανακλάται από τη γη προς το διάστημα. Και άξαφνα βρίσκει μπροστά ένα μόριο του διοξιδίου του άνθρακος. Και λέει το διοξιδίου του άνθρακος, πού πας από εδώ, δεν μπορείς, δεν σου επιτρέπω να φύγεις από την ατμόσφαιρα. Και δεν είναι μόνο το διοξιδίο του άνθρακος, είναι και η υδρατμή, επίσης και το μεθάνιο. Δηλαδή έχουμε στην ατμόσφαιρά μας μόρια που απαγορεύουν βασικά την αντανάκλαση της θερμότητας που έρχεται από τον ήλιο να φύγει πίσω στο διάστημα. Και βέβαια τι είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η λεγόμενη κλιματική αλλαγή που θα σας πω λίγα παραπάνω περισσότερο. Αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ξέρετε, είχε προβλεφθεί από το 1830 περίπου, αλλά δεν έδωσε κανένα σημασία αυτό, αλλά ήθελα να σας πω ότι πριν 110 χρόνια στο Popular Mechanics, το περιοδικό που δημοσιεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε ότι οι βιομηχανίες καίνε 2 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα σε ετήσια βάση. Αυτό ήταν πριν 110 τόσα χρόνια. Δηλαδή βάζουμε συνεχώς διοξίδιο, βάζουμε άνθρακα, που γίνεται διοξίδιο του άνθρακος, μέσα στην ατμόσφαιρα. Θα μου πείτε, καλά είναι καινούριο αυτό το διοξίδιο του άνθρακος, δεν υπήρχε προηγουμένως. Τώρα βέβαια με τις μεθόδους που γνωρίζουμε έχουμε τη στάθμη του διοξίδιου του άνθρακα από τα τελευταία 1 εκατομμύριο χρόνια και βλέπετε εδώ η κλίμακα είναι τα μόρια ανά εκατομμύριο. Και βλέπετε εδώ ότι από 1 εκατομμύριο χρόνια και τόσο ήταν γύρω στα 250-260, ανεβοκατέβαινε κτλ. Μέχρι το 1950 που ήταν
γύρω στα 300 και σήμερα είναι στα 420. Βλέπετε δηλαδή ότι με τη βιομηχανική εποχή άρχισε το διοξείδιο του άνθρακος να αυξάνεται κάθετα. Και βέβαια έχουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι η κλιματική αλλαγή. Θα μου πείτε πώς το ξέρετε. Ξέρετε, η θερμοκρασία αυξάνεται, οι ωκεάνοι θερμαίνονται, τα στρώματα πάγου μειώνονται, οι παγετώνες υποχωρούν. Πραγοκάλυψη μειώνεται στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο, η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται, οι πάγοι του Αρκτικού ωκεανού μειώνονται, η συχνότητα των ακραίων καιρικών συνθήκων αυξάνεται. Αυτό το παρατηρούμε και βέβαια φέτος εμείς στη χώρα μας, στη χώρα μας είχαμε τεράστια προβλήματα με την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία έχουν εμφανιστεί. Θα μου πείτε, καλά, είναι πράγματι γνωστά αυτά, πώς ξέρετε τις μετρήσεις? Θα σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Το ένα είναι οι καταγραφές αύξησης της άθμης της θάλασσας. Εδώ ένα διάγραμμα που δείχνει την αύξηση σε εκατοστά από το 1993. Και βλέπετε εδώ ότι μέχρι πέρυσι, μάλλον το 22, είχαμε φτάσει περίπου αύξηση σχεδόν 10 εκατοστά. Το επίπεδο της θάλασσας παγκοσμίως τώρα είχε αυξηθεί γύρω στα 10 εκατοστά. Το άσχημο είναι ότι αυτή η καμπύλη δεν είναι γραμμική, αλλά φαίνεται ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και μέχρι το 2040 θα έχει φτάσει στα 20. Σκεφτείτε τώρα όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές του κόσμου. Να σας πω μόνο ότι η Φλόριντα, επί παραδείγματι, έχει μέσο υψόμετρο 10 μέτρων. Και τι θα γίνουν αυτές οι πόλεις. Βέβαια, αυτό δεν είναι πιστευτό από πολλούς και από πολλές, κυρίως τους συνωμοσιολόγους και ειδικά ανθρώπους σε θέση εξουσίας, όπως κάποιον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Και λέει εδώ πέρα, για ποια κλιματική αλλαγή? Οι χειμώνες μας είναι κρύοι και χιονισμένοι. Γιατί λέτε πως βυθιζόμαστε αφού κινόμαστε ανωδικά? Αυτό είναι η παραπληροφόρηση. Εφόσον έχει κρύο, τι λέτε τώρα? Η γενική αύξηση δεν είναι αίσθητη για πολύ κόσμο. Όλα αυτά βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε χαρτογραφούνται συνεχώς. Υπάρχει ένα στόλος από διαστημόπλια, αυτός είναι ειδικά της NASA, αλλά η ESA έχει, η Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, παρόμοια διαστημόπλια. Εδώ σχηματικά βλέπετε αυτά όλα τα πράσινα ονόματα που βλέπετε εδώ, είναι δορυφόροι που συνεχώς παρατηρούν τη σφαίρα μας. Παρατηρούν το επίπεδο της θάλασσας, τη θερμοκρασία, το διοξείδιο του άνθρακος, το μεθάνιο, όλα τα οποία έχουν σημασία για αυτόν τον πλανήτη. Βέβαια και δεν είναι μόνο, ξεχάνω να στοχεύω και αυτή την οθόνη, που είναι ακριβώς η ίδια. Δεν είναι μόνο αυτά βέβαια. Εδώ έχει και τα διαστημόπλια που εξετάζουν το φεγγάρι, τα πλανητικά διαστημόπλια, το τηλεσκόπιο όπως το James Webb που παρακολουθεί το σύμπαν και το γαλαξία, το διαστημόπλιο που παρακολουθούν τον ήλιο. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που τώρα ξέρουμε τι γίνεται στο περιβάλλον μας πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, τη διαστημική εποχή. Θα μου πείτε, εντάξει, αλλά ποιος πληρώνει για όλα αυτά? Ξέρετε ότι στην πραγματικότητα τα παγκόσμια έσοδα από επιχειρήσεις δορυφόρων και εφαρμογών το 2022, μην κοιτάξετε αυτό, απλώς θέλω να επισημάνω ότι είναι γύρω στα 400 δισεκατομμύρια το χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 1/4, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια, είναι όλες οι δαπάνες
των υπηρεσιών διαστήματος της Ευρώπης, της Αμερικής, Ιαπωνίας, Κίνας, Ινδίας κλπ. Τα υπόλοιπα είναι εμπορική δραστηριότητα και είναι πράγματι και αυξάνεται, πρέπει να πω, αλματοδός ο ρυθμός αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας αυτών των υπηρεσιών του διαστήματος, είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10% το χρόνο. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε. Θα μου πείτε, γιατί να επενδύσει κανείς στο διάστημα, τι είναι η απόδοση των επενδύσεων στο διάστημα. Θα σας πω. Οι εφαρμογές των διαστημικών τεχνολογιών αποτελούν το υπόβαθρο της σημερινής οικονομίας. Έχουμε microchips, υπολογιστές, smartphones, τα οποία όλοι ξέρουμε, πλοήγηση, γεωργία ακριβίας, τηλεπικοινωνίες, φωτοβολταϊκά, νέα υλικά κλπ. Όλα αυτά έχουν σχέση και δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Τι είναι η απόδοση αυτών των επενδύσεων, και συζητώ στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Λοιπόν, έχουν γίνει οικονομικές μελέτες που δείχνουν ότι η επένδυση 1 ευρώ αποδίδει 6 ευρώ στην οικονομία, 600%. Και στην Αμερική η NASA έχει 7 δολάρια, 7 φορές πολλαπλάσια σε οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, το διάστημα έχει γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση με υψηλούς βαθμούς ανάπτυξης. Τώρα, άλλο παράδειγμα, θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Θα σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Η δορυφορική πλοήγηση που την ξέρουμε όλοι, το GPS και το Γαλιλαίο που άρχισε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Αυτό σχηματικά δείχνει τους 32 δορυφόρους του GPS που όταν βγαίνουμε το πρωί και θέλουμε να πάμε κάπου που βάζουμε τον πλοηγό και μας λέει που να στρίψουμε κλπ. Και αυτό βέβαια άρχισε, αν και δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό το 1993, στην πραγματικότητα αναπτύχθηκε ως ένα αμυντικό σύστημα από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά σήμερα είναι ελεύθερο για όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη βέβαια ακολούθησε με τον Γαλιλαίο, το European Space Agency, το οποίο λειτουργεί από το 2016 και έχει πάρει το όνομα του γνωστού Ιταλού αστρονόμου Γαλιλαίο Γκαλιλέι. Αλλά κοιτάξτε, όπως βλέπετε, συνήθως η Ευρώπη στην κοινοτομία είναι κάπως ουραγός. Μετά από 25 χρόνια, ας πούμε, επινόησε το σύστημα Γκαλιλαίο, χρησιμοποιείται, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται συνδρομή, ενώ το GPS είναι ελεύθερο και μπορεί να έχει πρόσβαση καθένας. Απλώς ένα σχόλιο. Όμως, παραδείγματος χάρη, τηλεπικοινωνίες, το Starlink. Έχετε ακούσει για το Starlink? Είναι ο φημισμένος Elon Musk. Είναι το Starlink, το SpaceX, που έχει ιδιωτικές ρουκέτες και τα λοιπά, που χρησιμοποιούνται σε πολλά συστήματα στον κόσμο. Επικοινωνία παγκόσμιας κάλυψης, όπως αυτοί όλοι, είναι δορυφόροι και σημεία γύρω από τον πλανήτη. Ο στόχος είναι 12.000 δορυφόροι. Πείτε, είναι δυνατόν? Ακούστε, ήδη το Νοέμβριο υπήρχαν 5.420 σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Η ροή των δεδομένων είναι από 225 megabits per second, όλοι ξέρουμε τώρα τι θα πούνε bits per second, έως και 1 gigabit per second. Δηλαδή είναι ταχύτητες οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στις οπτικές ίνες που έχει σκαφτεί όλος ο κόσμος με τις οπτικές ίνες, έρχονται στα σπίτια μας. Και αποτελεί το διαδίκτυο στο διάστημα. Τώρα,
άλλες εφαρμογές. Απλώς θέλω να πω ότι, ξέρετε, αργά ή γρήγορα, θα έλεγα τα επόμενα 5 χρόνια, θα επικοινωνείτε στα κινητά μας τηλέφωνα κατευθείαν με το Starlink. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι εταιρείες με τις οπτικές ίνες για την επένδυσή τους. Αυτό θα δούμε. Τώρα, θέλω να προχωρήσω στις άλλες εφαρμογές που είναι σημαντικές και είμαι υπόχρεος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για αυτές τις διαφάνειες που σας δείχνω. Βλέπετε εδώ 2 ειδών εικόνες. Μία είναι από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο που λέγεται Κοπέρνικος. Η διακριτικότητα του εδάφους, δηλαδή η χωρική ανάλυση, είναι περίπου στα 10 μέτρα. Έχει κάποια ιδέα, ας πούμε, κανείς τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όμως, έχει προχωρήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, ακολουθώντας βέβαια τις υπηρεσίες άμυνας, ραγδαία και μας δίνει τώρα δυνατότητες 50 εκατοστών διάκριση. Κοιτάξτε τη διαφορά στις εικόνες. Όλοι σας έχω την εντύπωση ότι θα παρατηρήσετε τα τελευταία 2 χρόνια που γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία το World View, μια εταιρεία η οποία παίρνει τις εικόνες από την Ουκρανία και τις δίνει στις εφημερίδες και στις διάφορες υπηρεσίες. Θα μου πείτε, εντάξει, αλλά τι γίνεται επιχειρησιακά εάν υπάρχει συννεφιά. Πώς θα δεις την επιφάνεια. Όπως, παραδείγματος χάρη, αυτή η πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, στο Happy Camp το 2014, αυτή είναι μια εικόνα από μια κανονική κάμερα στο μήκη κύματος που είναι η ευαισθησία του οφθαλμού μας. Όμως, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει υπέρυθρες ακτίνες που βλέπουν μέσα από τα σύννεφα. Ορίστε. Αυτή είναι η εικόνα, η ίδια που σας έδειξα προηγουμένως. Και βλέπετε εδώ την έκταση της πυρκαγιάς, στις περιοχές που είναι οι πιο έντονες, και έχει η πυροσβεστική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας που έχει πρόσβαση σε αυτές τις εικόνες, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη της πυρκαγιάς τη νύχτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά σε αυτά τα μήκη κύματος μπορεί να τα επεξεργαστεί και να υπολογίσει τη θερμοκρασία που δημιουργήθηκε από αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε, εδώ είναι η πιο υψηλή θερμοκρασία της περιοχής, εδώ όχι και τόσο, επομένως μπορεί να βοηθήσει επιχειρησιακά την πυροσβεστική. Και είπαμε, αυτό δεν είναι μόνο όταν βλέπει κανείς με κανονική κάμερα, αλλά μπορεί να το δει και τη νύχτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα. Το ραντάρ συνθετικού διαφράγματος, λέγεται Synthetic Aperture Radar, αυτό χαρτογράφησε η NASA την Αφροδίτη που σας έδειξα προηγουμένως, που ήταν ένα σύννεφο και κάλυπτε την επιφάνεια και δεν μπορούσε να δείτε τίποτα, έχει χαρτογραφηθεί. Γιατί μπορεί και περνάει στην επιφάνεια. Να σας δείξω αυτή την εικόνα. Εδώ είναι αυτό που βλέπουμε με το κανονικό, με το γυμνό μάτι, ας πούμε. Και εδώ είναι το Synthetic Aperture Radar που περνάει τα σύννεφα και σας δείχνει όλη τη λεπτομέρεια του εδάφους. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να σας πει, ας πούμε, την ανίχνευση πλοίων, διεύθυνση και ταχύτητα. Μπορεί να σας δείξει τις καθιζήσεις στο έδαφος, να τις μετρήσει μετά από ένα σεισμό, ή κοιλίδες πετρελαίου. Ελπίζω να μπορείτε να τις διακρίνετε από αυτή την απόσταση. Ή καιρικά συστήματα, ή πλημμύρες.
περιοχή η οποία ήταν πριν την πλημμύρα και μετά την πλημμύρα. Και αυτό μπορείτε να το παρατηρήσετε μέρα και νύχτα. Και όχι, τελικά βέβαια έχετε, την, όπως είπα, την νυχτερινή όραση. Αναγνωρίζετε αυτό το γεφύρι και όλη αυτή την περιοχή στη χώρα μας. Αυτά είναι τα εργαλεία της σημερινής εποχής, κυρίες και κύριοι. Και είναι εργαλεία τα οποία και η χώρα μας έχει πρόσβαση. Και όχι με μεγάλο κόστος. Μπορούμε να νοικιάσουμε εικόνες οι οποίες θα μας δίνουν μια επανάληψη των παρατηρήσεων κάθε μία μισή ή δύο ώρες ή και περισσότερο. Για λίγα εκατομμύρια. Σκεφτείτε πόσο είναι αυτό το κόστος συγκρινόμενο με το κόστος της καταστροφής που έχει γίνει από τις πυρκαγιές και από τις πλημμύρες, εάν είχαμε αυτά τα εργαλεία με επιχειρησιακή ενημέρωση μέρα και νύχτα. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε εδώ και τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ότι έχει δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα και έχει υποσχεθεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, ότι επιτέλους, μέχρι την Άνοιξη, θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά του είδους στα δεδομένα. Και θα εξυγχρονιστούμε κι εμείς και θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και όλα τα άλλα καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν. Τώρα, ας πάμε λιγάκι πιο επιστημονικά, να σας πω για κάτι άλλο, το οποίο είναι καιρός, καιρικές συνθήκες, αλλά έχει σχέση με το διαστημικό καιρό. Οπωσδήποτε δεν έχετε ακούσει αυτόν τον όρο. Αυτή είναι μια εικόνα του ήλιου από τα διαστημόπλια. Και βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, ότι πάω πίσω και θα ξαναμπω για να σας δείξω. Βλέπετε αυτό το υλικό που φεύγει από τον ήλιο και τις εκρήξεις που γίνονται. Αυτό το υλικό που φεύγει συνεχώς λέγεται ο ηλιακός άνεμος. Και αυτός ο ηλιακός άνεμος είναι πραγματικά άνεμος από ιόντα και ηλεκτρόνια. Η ταχύτητα είναι 1,6 χιλιόμετρα, εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα. Και η θερμοκρασία γύρω στου 1 εκατομμύριο βαθμών Κελσίου. Και επεκτείνεται σε ολόκληρο το διάστημα. Αλλά πότε αυτός ο άνεμος γίνονται εκρήξεις στον ήλιο που φεύγει από την ηλιακή κορώνα, όπως σας έδειξα προηγουμένως, ένα σύννεφο από υλικό που είναι 10 δισεκατομμύρια τόνοι. Και αν αυτό το σύννεφο χτυπήσει τη Γη, δημιουργεί μεγάλες, έχει μεγάλες επιπτώσεις. Θα σας δείξω τις επιπτώσεις στο γεωδιάστημα. Εδώ βλέπετε την Ευρώπη τη νύχτα, το βόρειο Σέλας, παρατηρείτε εδώ, και ορισμένοι δορυφόροι. Γίνεται μια έκρηξη και τι φεύγουν δισεκατομμύρια από σωματίδια, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν φοβερή ενέργεια, δηλαδή μπορούν να διαπεράσουν, ας πούμε, και 1/100 από ατσάλι. Και τι επηρεάζουν? Επηρεάζουν τους δορυφόρους που έχουμε και κάνουμε παρατηρήσεις. Επηρεάζουν, και δεν το ξέρετε, τις αεροπορικές πτήσεις, ξέρετε, οι οποίες φεύγουν από την Ευρώπη στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιαπωνία ή από εδώ όπως στην Ιαπωνία και πριν από το Βόρειο Πόλο. Τι συμβαίνει? Στο Βόρειο Πόλο είναι κάπως ανοιχτή ανοιχτό το μαγνητικό πεδίο της Γης και αυτά τα σωματίδια έρχονται σε χαμηλό ύψος και επηρεάζουν την συσσόρευση ακτινοβολίας, που λέγεται κακός ραδιενέργεια, αλλά ακτινοβολίας στο περιβάλλον.
οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που περνάνε από το Βόρειο και Πόλο έχουν συνεχείς πληροφορίες από διαστημόπλια και κανονίζουν αναλόγως τα δρομολόγια τους. Όταν γίνεται μια ηλιακή έκρηξη που έχει την πιθανότητα αυτή η μάζα να χτυπήσει τη Γη, αντί να περάσουν από το Βόρειο Πόλο, περνάνε από πιο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Δεν είναι το μόνο, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στην ιονόσφαιρα, οι οποίες επηρεάζουν το σήμα από το GPS και βλέπετε ότι δημιουργεί αυτό ένα σφάλμα στην πλοήγηση. Δηλαδή, αντί να βλέπετε και να σας λέει οδός Αρδιτού, στην πραγματικότητα δεν είναι σωστό, είσαστε 10 μέτρα παρά έξω. Και το ξέρετε. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ο διαστημικός καιρός. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία επηρεάζονται, όπως η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεως από βόρεια γεωγραφικά πλάτη προς τις πόλεις στις οποίες γίνεται η χρήση του ηλεκτρισμού. Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα τι συνέβη με μια γεωμαγνητική καταιγίδα το Μάρτιο του 89. Εδώ είναι η εικόνα της Βορείου Αμερικής και του Καναδά τη νύχτα. Και βλέπετε τι συμβαίνει, ότι τα φώτα αρχίσανε και σβήνουν από το Βόρειο Πόλο προς τα κάτω. Να το ξαναδείτε. Παρατηρήστε πώς σβήνουν τα φώτα σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Και γιατί, διότι έγινε μια καταιγίδα η οποία παρατηρήθηκε από ένα δορυφόρο. Αυτή είναι η τεράστια μάζα που σας έλεγα, δισεκατομμύρια τόνοι υλικού. Χτύπησε την περιοχή της Γης και έφερε μια γεωμαγνητική καταιγίδα. Λέγεται μάλιστα ότι 9 μήνες μετά αυτή την καταιγίδα τα διάφορα νοσοκομεία τοκετών, μου διαφεύγει ο όρος, είχαν μεγάλη αύξηση στις γεννήσεις. Νύχτα ήταν, ξέρετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό σας έδωσε ένα βιντεάκι. Στις 4 Φεβρουαρίου έγινε μια γεωμαγνητική καταιγίδα. Αυτή είναι η δορυφόρη που είχε εκτοξεύσει η εταιρεία του Elon Musk στις 7 Φεβρουαρίου και όπως βλέπετε έπεσαν από την τροχιά και καταστράφηκαν μέσα στην ατμόσφαιρα. Γιατί? Διότι θερμάνθηκε τα απότερα, τα όρια της ατμόσφαιρας της Γης, αυξήθηκε η πυκνότητα και οι δορυφόροι δεν μπόρεσαν να μείνουν σε τροχιά και καταστράφηκαν. Τέλος πάντων, 42 δορυφόροι παρεπιπτόντως. Δηλαδή έχει επιπτώσεις ο διαστημικός καιρός και θα μου πείτε ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν έκλειναν όλοι οι δορυφόροι. Θα σας πω ορισμένες. Αν γίνει μια πολύ δυνατή γεωμαγνητική καταιγίδα, κλείνει τηλεόραση, ειδικά στις βόρειες χώρες, ράδιο, περιορισμός ενημέρωσης, διακοπή ασφαλών επικοινωνιών και οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία, 1% τηλεπικοινωνιών. Διακοπή καθυστερήσεις στις μεταφορές. Σας είπα προηγουμένως τι συμβαίνει με τα αεροπλάνα όταν πηγαίνουν από το Βόρειο Πόλο. Και στις εφαρμογές πλοήγησης, το GPS που χρησιμοποιούμε όλοι. Κατάρρευση δικτύων ασφαλείας, ηλεκτρισμού, άρδευσης, επικοινωνιών. Χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάτε στο ATM να πάρετε τα χρήματά σας και θα μπορείτε. Διότι αυτά τα συστήματα λαμβάνουν μετρήσεις χρόνου και ώρας από το σύστημα GPS, από το διάστημα. Και όταν το
το ρολόι σε εισαγωγικά δεν λειτουργεί, τότε αποδυναμώνεται το σύστημα. Δηλαδή, και βέβαια η καθυστέρηση και διακοπή παγκοσμίου δικτύου ίντερνετ. Βλέπετε λοιπόν πόσο εξαρτώμαστε από διαστημικές υπηρεσίες και πόσο είναι αδύνατο να λειτουργήσουμε ως κοινωνία πια με την έλλειψη όλων αυτών των υπηρεσιών. Να σας δώσω και ένα τελευταίο παράδειγμα για το διαστημικό καιρό. Ορισμένοι εξ ημών που είμαστε κάπως ηλικιωμένοι, θα θυμόμαστε το Apollo 16 που εκτοξεύθηκε με αστροναύτες στο φεγγάρι τον Απρίλιο του 1972 και επίσης και το Δεκέμβριο του 1972, ήταν μάλιστα το Apollo 17, νομίζω αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο, η τελευταία αποστολή, επιμερωμένη αποστολή προς τη Σελήνη. Όμως, τον Αύγουστο, κυρίες και κύριοι, έγινε μια τεράστια καταιγίδα από το δημιουργήθηκε από τον ήλιο και έγινε στις 4 Αυγούστου. Εάν είχε συμβεί τον Απρίλιο ή τον Δεκέμβριο, οι αστροναύτες θα ήταν εκτεθειμένοι στην ακτινοβολία αυτής της τεράστιας καταιγίδας και το ελάχιστο που θα συνέβαινε ήταν ότι όταν επέστρεφαν στη Γη θα είχαν πάρει αρκετή ακτινοβολία που θα χρειάζονταν μεταμόσχευση του νοτιαίου μυελού. Εάν βέβαια δεν είχαν ήδη καταστραφεί τα ηλεκτρονικά του διαστημόπλοιου και θα είχαν δυσκολία να επιστρέψουν στη Γη. Αυτό ήταν τύχη. Τότε δεν είχε συνειδητοποιηθεί ότι μπορούσαν να γίνουν τέτοιες καταστροφές και η NASA με το πρόγραμμα Apollo δεν είχε καμιά ιδέα περί τίνος πρόκειται για το διαστημικό καιρό. Θα μου πείτε γιατί δεν βλέπουμε πολύ περισσότερα από αυτά. Και αυτό επισέρχεται στη διαστημική επιστήμη που κάνουμε πολύ. Σας δείχνω σχηματικά τη Γη με το μαγνητικό πεδίο. Αυτές είναι οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Ξέρετε, το μαγνητικό πεδίο της Γης επεκτείνεται μέχρι 60.000 χιλιόμετρα ύψος. Και όταν έρχεται ο ηλιακός άνεμος που σας περιέγραψα προηγουμένως και φτάνει σε αυτό το ύψος, αυτά είναι η όντα και η ηλεκτρόνια. Και όταν συναντήσουν το μαγνητικό πεδίο, κατά κάποιο τρόπο αποκρούονται. Το μαγνητικό πεδίο τους λέει, «Χα, δεν μπορείς να περάσεις από εδώ» και δεν κατεβαίνουν σε χαμηλό ύψος για να επηρεάσουν την ατμόσφαιρά μας. Εκτός σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και κυρίως στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο. Όμως, ο Άρης, ξέρετε, έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο. Ο Άρης είχε ένα μαγνητικό πεδίο πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Είχε και νερό και ατμόσφαιρα πυκνή όπως της Γης. Σήμερα βομβαρδίζεται συνεχώς και από τον ηλιακό άνεμο που φτάνει στην επιφάνεια και βομβαρδίζει και έχει αφαιρέσει την ατμόσφαιρα του πλανήτη που ήταν σαν της Γης και την έχει βασικά εκτοξεύσει στο διάστημα. Γι' αυτό όταν ακούτε τον Elon Musk να σας λέει για ταξίδια, για στον Άρη, υπάρχουν τρομερά προβλήματα τα οποία δεν συζητούνται. Και τέλος θα σας πω λίγα λόγια για το Voyager και να κλείσουμε την ομιλία. Δεν θέλω να σας κουράσω. Εδώ είναι μια συνοπτική περιγραφή της τροχιάς του Voyager 1 και 2. Εδώ είναι ο ήλιος, η Γη, ο Δίας, Κρόνος. Και συμβαίνει ότι κάθε 175 χρόνια οι πλανήτες, οι εξωτερικοί πλανήτες, οι τεράστιοι, οι γίγαντες πλανήτες, είναι από τη μία πλευρά του ήλιου και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη βαρύτητα του Δία, επί παραδείγματι, να εκτοξεύσει ένα διαστημόπλοιο με μεγάλη ταχύτητα να φτάσει στον Κρόνο πολύ γρήγορα. Και μετά από τον Κρόνο να το προωθήσει χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα του Κρόνου προς τον ουρανό, από τον ουρανό στον Ποσειδώνα κλπ.
Δεν έχω χρόνο να εξηγήσω όλα αυτά. Υπάρχει ένα άρθρο με έναν συνάδελφό μου που δημοσιεύθηκε στο American Scientist το 2015 για τις λεπτομέρειες. Απλώς αυτό που ήθελα να σας πω είναι όταν αυτό το πρόγραμμα άρχισε για την εξερεύνηση του Δία και του Κρόνου, που ήταν μια αποστολή για 4 χρόνια. Σήμερα, το 2022, εορτάσαμε 45 χρόνια στο διάστημα. Και έγινε αυτή η εξερεύνηση όχι μόνο του Δία και του Κρόνου, αλλά του Ουρανού και του Ποσειδώνα. Και πέραν αυτού, το διαστημόπλιο έφυγε από το ηλιακό μας σύστημα και είναι σήμερα έξω από την ατμόσφαιρα του ήλιου, στο γαλαξία. Να σας δείξω σχηματικά που είναι. Εδώ είναι ο ήλιος. Εδώ η γη μας είναι πολύ κοντά σε αυτή την κλίμακα. Το Voyager 1 είναι 162 φορές πιο μακριά από τη γη όσο είναι ο ήλιος. Και αν θυμόσαστε, εμείς απέχουμε από τον ήλιο 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, μια αστρονομική μονάδα. Το Voyager 1 σήμερα είναι σε 24,27 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Μάλιστα, το σήμα από το Voyager που έρχεται στις αντένες του Deep Space Network, που ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός βέβαια, δηλαδή 300.000 χιλιόμετρα το δεύτερο, φτάνει στη Γη μετά από 22 ώρες και 35 λεπτά μιας κατεύθυνσης. Το φως από τον ήλιο φτάνει στη Γη σε 8,5 λεπτά. Φανταστείτε πόσο μακριά είναι. Απλώς να σας δείξω τι είναι αυτό το Voyager. Αυτό είναι το διαστημόπλιο, το μοντέλο του διαστημόπλιου στο Jet Propulsion Laboratory. Στέκομαι δίπλα για να δείτε το μέγεθος του διαστημόπλιου. Εδώ είναι το όργανο που κατασκεύασε η ομάδα μας, το οποίο λειτουργεί ακόμη σήμερα, μετά από 46 χρόνια. Και ήθελα να σας ξαναεπιστήσω την προσοχή σας. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να το δείτε. Είναι κάποιο στρογγυλό, σύστημα το οποίο είναι επικολλημένο στην επιφάνεια του διαστημόπλιου. Και αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος χρυσός δίσκος στις αποστολές του Voyager. Εδώ είναι το κάλυμα του δίσκου, εδώ είναι ο δίσκος καθεαυτόν. Είναι σαν το δίσκο που ξέραμε, αλλά είναι ψηφιακός. Είναι ο πρώτος ψηφιακός δίσκος που σχεδιάστηκε ποτέ από την ανθρωπότητα και τοποθετήθηκε στο Voyager. Ο άνθρωπος που είχε την έμπνευση να γίνει αυτό ήταν ο αείμνηστος Carl Sagan, ο οποίος έφυγε το 1996. Είναι εκείνος που είχε κάνει τηλεοπτική σειρά «Κόσμος», που είναι γνωστή βασικά σε όλο τον κόσμο για διαστημικά φαινόμενα και για το διάστημα γενικά. Και έχει μηνύματα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, ποιος θυμάται τον Τζίμι Κάρτερ. Πολύ λίγοι σε αυτό το ακροατήριο, υποθέτω, τον πρόεδρο. Και τον Κουρτ Βαρχάιμ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Έχει ήχους από φάλαινες, ήχη της γης, 90 λεπτά μουσικής και 118 φωτογραφίες που είναι χαρακτηριστικές γιατί είναι η γη. Αυτός είναι ο δίσκος που βγάλαμε μια αναμνηστική φωτογραφία πριν από καμιά 15 χρόνια με τους συναδέρφους μου, τον Dan Garnett και τον Ed Stone, που είμαστε από τους επικεφαλής ερευνητές στο Voyager. Δυστυχώς ο φίλος μου ο Garnett έχει ήδη φύγει, ο Stone έχει αποχωρήσει λόγω υγείας και έχω μείνει ο τελευταίος επικεφαλής ερευνητής στο Voyager. Το Voyager όμως περιέχει, όπως είπα, μηνύματα και αυτό είναι μια σύνθεση που μου έστειλαν κάποια παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα μετά την ομιλία που έκανα στο σχολείο τους, που δείχνει το σχέδιο για το Voyager κτλ. Και λέει για το ελληνικό μήνυμα,
Ήτινες ποτέ στα χαίρετε, ειρηνικός προς φίλους ελιλήθαμεν φίλοι. Λοιπόν, ένα εξωγήινοι κάποτε συλλάβουν το Voyager, θα υπάρχει και μια φωνή που θα το πει, αυτό είναι το μήνυμα, από την Ελλάδα. Τώρα, θα μου πείτε πόσο μακριά έχουμε πάει στην πραγματικότητα με το διαστημόπλιο Voyager, που είναι το πιο μακρινό διαστημόπλιο που έχει κατασκευάσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ήθελα να κάνω μια προσομοίωση εδώ με καλή μάρμαρο. Εάν βάλουμε τον ήλιο στη μια άκρη του καλή μάρμαρου, η γη σε αυτή την κλίμακα είναι πολύ κοντά στον ήλιο, μετά έχουμε τον Κρόνο, τον ουρανό, τον Ποσειδώνα και στο τέλος του καλή μάρμαρου είναι εκεί που είναι το σύνορο της ηλιακής ατμόσφαιρας με τον γαλαξία. Και τα Voyager 1 σε αυτή την κλίμακα είναι περίπου 220 μέτρα από την άλλη άκρη του καλή μάρμαρου. Το Voyager 2 είναι πιο κοντά, 200 μέτρα. Αλλά θα μου πείτε, καλά, πόσο μακριά είναι αυτό, ας πούμε, σχετικά με το πιο κοντινό ήλιο που υπάρχει. Είπαμε, στο γαλαξία μας έχουμε 400 δισεκατομμύρια ήλιους, από 200 μέχρι 400, δεν ξέρω κανένας. Αλλά πόσο μακριά, ο πιο κοντινός ήλιος είναι ένα σύστημα που λέγεται Α Κενταύρου. Σε αυτή την κλίμακα, κυρίες και κύριοι, ξέρετε που είναι το Α Κενταύρου. Στη Σόφια. Σε 526 χιλιόμετρα. Και εμείς έχουμε πάει 220 μέτρα με το Voyager. Το διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχει τεράστιες αποστάσεις, είναι ως επί το πλείστον κενό. Και αυτά που λέγονται για πιθανά ταξίδια από το ηλιακό σύστημα στο γαλαξία, ήθελα να σας δείξω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εδώ είναι το ηλιακό μας σύστημα, εδώ είναι το Α Κενταύρου. Η απόσταση είναι 4,37 έτη φωτός. Δηλαδή, αν είχαμε ένα διαστημόπλιο που θα κινούνταν με την ταχύτητα του φωτός, θα περνούσε 4,4 χρόνια για να φτάσουμε. Λοιπόν, τι να πει κανείς για τα ανθρώπινα πληρώματα στο διάστημα από το ηλιακό μας σύστημα. Απόσταση του Α Κενταύρου, το πιο κοντινό είπαμε, έτσι, 41 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Ταξίδι με την ταχύτητα του φωτός, το είπα προηγουμένως, 4,4 χρόνια. Ταχύτητα με το Voyager, που είναι περίπου 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο η ταχύτητά του. Συγκρινόμενοι με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Περίπου 77.000 χρόνια για το πιο κοντινό προορισμό. Λοιπόν, τι είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι να ξεχάσουμε τον επικισμό. Και τι είναι η λύση? Η λύση, κυρίες και κύριοι, είναι να προστατεύσουμε τη Γη τουλάχιστον για τις επόμενες δεκάδες και εκατοντάδες χρόνια. Δεν υπάρχει κυβωτός νόε για να επιβιβαστούμε και να πάμε κάπου αλλού. Εάν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτό τον πλανήτη, το οποίο είμαστε οι μοναδικοί επιβάτες, εγώ το λέω το διαστημόπλιο Γη, εμείς όλοι μας είμαστε οι επιβάτες, τότε χάθηκε το ανθρώπινο γένος. Και θα κλείσω με το τελικό συμπέρασμα. Η ανθρωπότητα είναι πλέον αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον πέραν της γηινής ατμόσφαιρας. Η εποχή του διαστήματος διανύει ήδη το 67ο έτος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εκεί είμαστε. Και θέλω να κλείσω με μια τελευταία παρατήρηση. Η ανθρωπότητα ανοίγει δύο κουτιά της Παντόρας ταυτόχρονα.
την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή. Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα εξαρτηθεί πώς θα χειριστούμε αυτές τις δύο προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζομαι αυτό. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που μας κάνατε την τιμή να είστε παρόντες και παρούσες σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Ελπίζουμε ότι θα εργαστούμε με όλη τη δύναμη και την έμπνευση που θα μπορούμε να έχουμε για το καλό της Ακαδημίας, για τη διασύνδεσή της με την κοινωνία, ακόμη περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα, και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας για να επιτύχει μεγάλα άλματα στο μέλλον μέσω της τεχνολογίας και της επιστήμης και της γνώσης γενικά. Λύεται η σημερινή συνεδρία.